Αυτή η προκήρυξη δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματά μας, ειδικά στις βασικές κλινικές με πρώτη την παθολογική. Ως μια προεκλογική προκήρυξη της τελευταίας στιγμής που πιθανόν να έχει αμφίβολο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί του Ρεθύμνου την πρόσφατη προκήρυξη των 6 συνολικά θέσεων γιατρών για το πολύπαθο νοσοκομείο της πόλης. Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν αφορούν από ένα γιατρό για την παθολογική κλινική, την πνευμονολογική, το τμήμα επειγόντων περιστατικών, τη μονάδα εντατικής θεραπείας, το μικροβιολογικό και το αναισθησιολογικό. Δεν υπάρχει κανένα ειδικό κίνητρο, καμία μισθολογική αναβάθμιση για τις θέσεις που είναι άγονες, οπότε δεν περιμένουμε να γίνουν ελκυστικές για να υπάρξουν υποψηφιότητες περισσότερες αυτή τη στιγμή. Οι θέσεις επιμελητή Β στην παθολογική και στο ΤΕΠ είναι ειρωνία, διότι δεν πρόκειται να υπάρξει υποψήφιος. Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος προς τις εθνικές κάλπες εκτιμάται πως θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία της προκήρυξης, καθώς ακόμα και αν δεν χαρακτηριστεί άγωνη, ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να πιάσουν δουλειά οι νέοι γιατροί στο Ρεθμιώτικο Νοσοκομείο θα είναι μακρύς. Μέχρι τότε, το βάρος των αυξημένων αναγκών και της θερινής περίοδου θα πέσει στις πλάτες του ήδη υπάρχοντος προσωπικού αλλά και των δανεικών γιατρών που, σύμφωνα με τον Γιάννη Σαριδάκη, απλά ανακυκλώνουν το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή η παθολογική είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, βρίσκεται σε διαλυτική κατάσταση με 2 ειδικούς και μόλις 4 ειδικευόμενους, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο βάρος της κλινικής και των επειγόντων. Επομένως, είμαστε σε ένα οριακό σημείο και ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να καταρρεύσουμε σε κλινικές που λειτουργήσαν με μετακινήσεις. Το επόμενο βήμα ήταν το κλείσιμο. Δύσκολη όμως είναι η εξίσωση και για την κάλυψη των κενών θέσεων σε νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, δεδομένου ότι το νοσοκομείο λειτουργεί με επικουρικό προσωπικό που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι μέχρι σήμερα προσλήψεις γίνονται με βάση τον οργανισμό λειτουργίας του 2012, παρά το γεγονός ότι από τότε μέχρι σήμερα λειτουργούν τμήματα που κάποτε δεν υπήρχαν. Το 2019 έχει γίνει μια προκήρυξη 2K, η οποία τα δικαστήρια τη βγάλαν άγωνη. Και τα παιδιά όλα που προσληφθήκανε δεν θα χάσουν τη θέση τους, γιατί βγήκε μια νομοθετική ρύθμιση και θα τα κρατήσει. Αλλά ακόμα δεν έχουν έρθει οι καινούργοι αυτοί που είναι να μπουν με τη 2K του 19. Δεν έχουν έρθει ακόμα από το προσωπικό από το 19. Μετά είναι η 6K, η επόμενη που βγήκε, δεν έχει έρθει πάλι προσωπικό. Και αυτοί που ήρθανε δεν δέχονται τη θέση. Γιατί δεν μπορούν να περάσουν με τα λεφτά που παίρνουν να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στις απαιτήσεις του Ρεθύμνου. Την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης, στο Υπουργείο Υγείας θεσμοθετεί κίνητρα 1.800 ευρώ το μήνα πλέον του μισθού για κάθε γιατρό που μετακινείται στα ακριτικά νησιά, όπως για παράδειγμα στη Γάβδο, όταν οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες.